Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο First Day. Καλώς σας βρήκα. Τι μου κάνεις? Μια χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και από κοντά. Λοιπόν, νομίζω ήρθε και το ραντεβού μας. Okay. Είμαι ο Φάνης. Γεια σου, ρε Φάνη Μηζέν. Και Φάνη, από πού μου έρχεσαι? Έρχομαι από το εξωτικό Λαύριο. Πολύ ωραίο είναι το Λαύριο. Ήρθα στο First Dates να γνωρίσω ίσως και τον έρωτα της ζωής μου. Αχ, μακάρι, στο εύχομαι, αγάπη μου, εμείς γι' αυτό εδώ το λόγο είμαστε. Για να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου. Κρυφακούς λίγο. Λίγο. Στην αρχή του ραντεβού είχα άγχος γιατί δεν ήξερα τι θα δικρύσει. Για πες μου και πώς τη θέλεις. Να έχει ένα βασικό ύψος. Ναι. Να είναι όμορφο. Τι σημαίνει το όμορφο για σένα? Το όμορφο για μένα σημαίνει το πρόσωπο, σε αυτό που μετράει σε μένα, είναι να έχει ανοιχτά μάτια. Το χρώμα του μαλλιού δεν με απασχολεί. Με ελαχρινή, αν θα ήταν, ίσως να ήταν καλύτερα. Εντάξει, ζητάω πολλά. Θες να τη γνωρίσεις? Εννοείται. Ωραία. Δεν κοίταξα καθόλου την κοπέλα. Το άφησα μέχρι τελευταία στιγμή σαν έκπληξη. Γεια. Yeah. Καλησπέρα. Ο Φάνης ή η Ειρήνη? Ελένη. Όχι, Ελένη. Συγγνώμη. Επιβεβαιώθηκε το άγχος μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Νεράκι, το χρειάζομαι. Αυτά. Μόλις την είδα, απογοήτευση. Η Ελένη μας είναι από τη Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν μ' άρεσε καθόλου το ντύσιμο, γιατί δεν ήταν καθόλου του γούστου μου. Φορούσε κάτι έτσι ανοιχτό εδώ, λίγο κοντό και αυτά που δεν μ' αρέσουν καθόλου εμένα αυτά. Και μου φάνηκε λίγο κοντή. Είδες τι χρώμα μάτια έχει? Πανέμορφα. Ευχαριστώ. Είδες μαλλί? Ωραίο. Υπερβολές. Είδες κοπέλα? Οι περιπέτειες σου αρέσουν, ναι. Να τα, εντάξει, γεια. Πόσο είσαι? 36. Εντάξει, κουμπλέ. Εγώ 31 είμαι. Πώς ήταν το ταξίδι? Ήταν λίγο ζόρικο. Πότε ήρθες? Σήμερα. Α. Είχε πολλά κενά αέρος και λίγο την άκουση. Αμάν, κενά αέρος. Ταξιδεύω πολύ συχνά με αεροπλάνα. Πάρα πολύ, γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια πάρα πολύ. Δεν το έχω με τα αεροπλάνα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, εντάξει. Δύσβατο. Εντάξει, όταν μου είπε ότι δεν μπορεί τα αεροπλάνα, ενώ της έχω πει ότι τα ταξίδια μένα με τρελαίνουν με τα αεροπλάνα, από εκεί τελείωσαν όλα. Από την πρώτη επαφή. Κοίτασα συνέχεια αλλού, επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα και πολύ να κάτσω στο ραντεβού. Ήθελα κατευθείαν να φύγω, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου ο Φάνης, αλλά έκατσα για να μην τον προσβάλλω.